πώς του έβλεπα πόσο θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους τα παιδιά, και σαν γυναικολόγος της Χριστίνας που παρακολουθώ και την εγκυμοσύνη της, είμαι ο πρόσφατος που έμαθα τα νέα, είναι η αλήθεια αυτή, και μας έκανε όλους πολύ χαρούμενους και σε όλη την οικογένεια μια ευτυχία που, όπως λέγεται και η εκπομπή σας, ευτυχείτε, υπάρχει διάσπαρτη. Τα πρώτα μωρά της οικογένειας. Ακριβώς, τα πρώτα μωρά της οικογένειας. Οι γονείς μας θα γίνουν για πρώτη φορά παππούδες, όπως και της Χριστίνας. Ήταν συγκινητικές στιγμές για την οικογένειά μας. Είναι στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, στην αρχή ακόμη. Είναι μια πολύ καλή εγκυμοσύνη, φυσιολογική. Ο Σάκης και η Χριστίνα το προσπαθούσαν αρκετό καιρό. Ναι, το προσπαθούσαν, αλλά ξέρεις, με τα ταξίδια τους, με τις υποχρεώσεις τους, με όλα αυτά, άλλο είναι κάτι να το θέλεις και άλλο να το πραγματικά να είσαι εκεί πέρα. Το χεράκι σου στην κοιλιά της Μπόμπα, έτσι. Και το τώρα πάλι πέρα. Κάνουμε αυτό που είπαμε τώρα, χάνουμε τη σημασία της ημέρας, που είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ας μείνουμε σε αυτό εδώ, γιατί και ο κόσμος που ακούει υποθέτει ότι προτιμάει τα Χριστούγεννα από τα χέρια πάνω σκύλες. Η σύλληψη έγινε με φυσιολογικό τρόπο ή είναι εξωσωματική? Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μια αυτή η επιθυμία που είχαμε τόσο καιρό τα παιδιά κατέληξε σε ένα πολύ ευτυχές γεγονός, και η αλήθεια είναι ότι πολλά ζευγάρια που βλέπουμε στα ιατρία μας κάποια στιγμή, όταν παίρνει λίγο παραπάνω καιρό να πετύχουν μια εγκυμοσύνη, αγχώνονται, δυσκολεύονται, απελπίζονται άλλα ζευγάρια. Το μόνο που χρειάζεται είναι εμπιστοσύνη στους γιατρούς τους και υπομονή. Δεν πρόκειται για ένα παιδάκι, αλλά για διπλή οικίηση. Εσείς έχετε κάποια γονίδι από την οικογένεια? Όχι. Σίγουρα υπάρχει μια κληρονομικότητα που αυξάνει τις πιθανότητες δίδυμης κοίησης, αλλά πολλές φορές είναι και τυχαίο γεγονός. Θέλω να κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, ναι, για να φτιάξω μια ωραία οικογένεια, για να είμαστε για πάντα μαζί. Επειδή είσαι ο γιατρός της, φαντάζομαι ότι θα είστε συνέχεια στα τηλέφωνα με τη Χριστίνα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και με πολύ χαρά επικοινωνώ μαζί της για να λύνουμε όποιες απορίες υπάρχουν. Μπορεί να αγχωθούν για το τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει μια έγκυος, τι να φάει, πώς να κινηθεί. Ή για κάποια συμπτώματα που είναι φυσιολογικά μένει στην εγκυμοσύνη, αλλά αν δεν τα γνωρίζεις, αγχώνεσαι, είναι λογικό αυτό που συμβαίνει, δεν είναι λογικό. Οπότε είναι στιγμή η επικοινωνία με τον γιατρό σου για να σου λύνει τις απορίες, και αυτή είναι και η δουλειά μας. Έχει αδυναμία στα παιδιά ο Σάκης, έτσι. Ωραία. Κι αλλιώς, οπότε σου εύχομαι ένα κοριτσάκι σύντομα. Τι ωραίο πορεματάκι είναι αυτό. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Ανιμανίδη. Εξαιρετικός γιατρός, το λέω, και τι ωραίος κύριος.